να ζητήσω μια τοποθέτηση από τον έντρο Βασίλη της παρέας πάνω στο θέμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ θέλω να ξεκινήσω, να πιαστώ από αυτό που ο Βασίλης λίγο να πω την κλιματική αλλαγή, δύο κουβέντες και πώς αλλάζει το μοντέλο των τραπεζών αλλά και των πελατών μας. Ένα, η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικότητα. Είμαστε στους Δελφούς και έχει 30 βαθμούς μήνα Απρίλιο, άρα το debate για το αν υπάρχει είναι reality. Πρέπει να καταλάβουμε ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο των τραπεζών, των επιχειρήσεων, οι προτιμήσεις των καταναλωτών, των επιχειρήσεων, στο πώς καταναλώνουν, στο πώς επενδύουν. Οι προτιμήσεις των επενδυτών για να αγοράσει κάποιος μια μετοχή σήμερα ένα ομόλογο απαιτεί να υπάρχουν κριτήρια ESG, να υπάρχει κάποιο πλάνο για μετάβαση πράσινη. Έχει αλλάξει δραματικά το πώς οι επενδυτές βλέπουν τις επενδύσεις τους. Και τέλος, εάν θες να κάνεις μια μεγάλη επένδυση και θες να σηκώσεις λεφτά, η προτεραιοποίηση που θα έχουν τα πράσινα έργα είναι δεδομένη έναντι οποιοδήποτε άλλου έργου. Τώρα, τα net zero targets που λένε όλοι, short term είναι εύκολο να τα βάλεις. Κέρδη εταιρείες αυτές θα βγάλουν σίγουρα στο μέλλον κάνοντας το σωστό. Θεωρώ θα υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο short term, γιατί θα επηρεαστεί σε ένα βαθμό η κερδοφορία και το βλέπουμε αυτό σε πολλούς τομείς. Τώρα, σε όλο αυτό, τι πρέπει να κάνουν οι τράπεζες. Οι τράπεζες πρώτον πρέπει να δώσουν κίνητρα και αντικίνητρα στις εταιρείες για να κάνουν το σωστό. Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να μπορείς να μετρήσεις και να καταλάβεις οι εταιρείες τι πλάνο έχουν. Ξεκινήσαμε πέρυσι, ταλαιπωρήσαμε λίγο τους πελάτες, στείλαμε ο καθένας από ένα ερωτηματολόγιο, αλλά φέτος νομίζω η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών μαζί με τον Τηρεσία φτιάξαμε ένα ενιαίο ερωτηματολόγιο. Οπότε πλέον η κάθε εταιρεία στην Ελλάδα που θέλει να δανειστεί χρήματα θα έχει ένα κοινό. Ένα κοινό energy certificate. Μετά, η τράπεζα, η εθνική ίδια, τι κάνουμε για να αλλάξουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο. Κάναμε join το Net Zero Banking Alliance, όπου είναι πολλές τράπεζες ανά τον κόσμο και επενδυτές, οι οποίοι βάζουν συγκεκριμένους στόχους και τρόπους με τους οποίους θα οδηγήσουν στο Net Zero την οικονομία, είτε μέσα από τα δάνεια, είτε μέσα από τις επενδύσεις τους. Τι κάναμε, πήραμε 6 κλάδους, τα αλουμίνια, την παραγωγή ενέργειας, τα οικιστικά, το real estate. Και τι κάναμε, κοιτάξαμε επιστημονικά τεκμηριωμένους τρόπους να μετρήσουμε τη ρήπανση που προκαλούν σήμερα και πόσοι από αυτοί χρηματοδοτούμε εμείς. Και έχουμε βάλει στόχους μέχρι το 2030 για μείωση των εκπομπών που χρηματοδοτούμε. Η μείωση είναι από 26 μέχρι 65% ανάλογα τον κλάδο. Και πώς διαλέξαμε τους στόχους, κοιτάξαμε το μέσο όρο και πήγαμε παντού πιο επιθετικά για να κάνουμε το σωστό. Μετά κοιτάμε τις δικές μας εκπομπές, σαν τράπεζα. Ρυπαίνουμε κι εμείς. Υπάρχουν τα scope 1 και scope 2, αυτά που προκαλούμε εμείς και αυτά που προκαλούμε εμείς μέσα από το οικοσύστημα με το οποίο συνεργαζόμαστε. Και εκεί έχουμε βάλει πολύ συγκεκριμένους στόχους. Και τέλος, πρέπει να δώσουμε στους πελάτες καλύτερα, πιο σύγχρονα προϊόντα. Το μοντέλο πάρε ένα 15 χρόνια project finance να φτιάξει ένα ολικό πάρκο. Θα συνεχίσει να γίνεται, αλλά δεν θα μας πάει παρακάτω. Μόλις πέρυσι, με τον Κώστα μαζί, κάναμε μια μεγάλη χρηματοδότηση για ένα δηληστήριο, μια πλατφόρμα ουσιαστικά χρηματοδότησης που δίνει δυνατότητα. Θέλει να φτιάξει ένα αιωλικό με ταρίφα. Θέλει να κάνει ένα φωτοβολταϊκό με corporate PPA, με μια εταιρεία. Του δίνει full flexibility και 800 εκατομμύρια να κινηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά. Και τέλος, έχουμε να παίξουμε ένα μεγάλο ρόλο οι τράπεζες στη διαμεσολάβηση μεταξύ του demand και του supply. Στην Εθνική το πιστεύουμε πολύ έντονα αυτό. Έχουμε credit φάκελο για όλες τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Πρέπει να παίξουμε ένα ρόλο, να δώσουμε σταθερές τιμές σε μικρότερες εταιρείες που ίσως δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε να κάνουν bilateral discussions. Οι τράπεζες πρέπει να παίξουν αυτό το ρόλο και στους επόμενους μήνες θα ακούσετε πολλά. Βασίλη, θα θέλαμε να ακούσουμε τη δική σου τοποθέτηση για το κομμάτι του digital και του embedded που αναφέραμε στην αρχή και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό εν γέννη. Λοιπόν, 5 λεπτά να είμαι σύντομος. Αυτό που είναι βέβαιο ότι οι ανάγκες των πελατών μας, είτε είναι corporate είτε είναι πελάτες λιανικής, οι σημερινές και αυτές στα επόμενα 10 χρόνια, δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες πριν από 10, 5, ακόμα και πριν από 2 χρόνια. Αν πάρει μια φωτογραφία τη δικιά μα τράπεζα, και είμαι σίγουρο ότι είναι το ίδιο και αλλού, 97% των συναλλαγών συμβαίνουν ψηφιακά. Είναι κοντά 100 εκατομμύρια χρήματα συναλλαγές το χρόνο. Έχουμε 3 εκατομμύρια χρήστες που κάθε μήνα χρησιμοποιούν κάποιο ψηφιακό κανάλι τη τράπεζα. Κοίταζα ένα στοιχείο, 70% των αγορών πλέον πελατών συμβαίνει μέσα από online πλατφόρμες. Άρα
έχει αλλάξει δραματικά το πώς λειτουργεί, η οικονομία και οι πελάτες μας. Άρα, εάν θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε relevant, πρέπει να μπούμε κι άλλο στην καθημερινότητα των πελατών. Αυτό τι σημαίνει να, να είμαστε στο σπίτι τους, στο γραφείο τους, στο αγαπημένο τους ιστότοπο που πάνε και ψωνίζουν ό,τι ψωνίζουν. Να πω λίγο δύο λόγια τι είναι το embedded banking, γιατί το λέμε σαν punchline πολύ και μπορεί να μην γνωρίζουν όλοι. Είναι η προώθηση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσα από κάποια διαδικτυακή διασύνδεση στάνταρ που μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος. Παραδείγματα είναι, για παράδειγμα, μπαίνεις σε μια πλατφόρμα να αγοράσεις μια πίτσα. Η online πληρωμή είναι τραπεζική υπηρεσία. Μπαίνεις να αγοράσεις μια τηλεόραση σε μια άλλη πλατφόρμα. Μπορεί να πάρεις δάνειο για αυτήν online. Η ηλεκτρονική ταυτότητα που έχεις με την τράπεζα μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις για να κάνεις enroll σε ένα άλλο website, χωρίς να χρειάζεται να βάζεις τα στοιχεία σου μέσα. Άρα το embedded banking είναι ένα μεγάλο πλέγμα υπηρεσιών τραπεζικών που μπορούν να παραχθούν, να δοθούν μέσα από άλλο κανάλι. Τώρα, τι κάνει η Εθνική Τράπεζα που με ρώτησε γι' αυτό? Εμείς στα πλαίσια της στρατηγικής μας, και το που είπε πολύ σωστά ο Κώστας, θέλουμε να μεγαλώσουμε. Μπορείς να πας να εξαγοράσεις μια άλλη τράπεζα, μπορείς να δώσεις δάνεια στο εξωτερικό. Εμείς ένας πυλώνας που είναι πολύ σημαντικός είναι οι στρατηγικές συνεργασίες και πώς κάνουμε embedded financing μέσα σε αυτές. Θα πω μερικά παραδείγματα. Υπάρχει το παράδειγμα της σχέσης που έχουμε με την Epsilonnet. Έχουμε μια μετοχική και εμπορική σχέση. Ποια ήταν η ιδέα? Η Epsilonnet έχει πελάτες στο corporate από μισαίους μέχρι πολύ μικρούς. Πελάτες οι οποίοι είναι πολύ active σε τουρισμό, φαρμακεία, σε όλα τα walks της οικονομίας μας. Η ιδέα είναι πολύ απλή. Η καθημερινότητα είναι, ανοίγουν την πλατφόρμα του λογισμικού της Epsilonnet και από εκεί λειτουργούν, μέσα από εκεί λειτουργούν. Πάμε και βάζουμε τις τραπεζικές υπηρεσίες της τράπεζας πάνω στο ERP των πελατών. Τι μπορεί να είναι αυτό? Μπορεί αντί να χρειάζεται πλέον να μπαίνει στο site της Εθνικής να κάνει μια πληρωμή, να κάνει την πληρωμή από το λογισμικό που χρησιμοποιεί κάθε μέρα όπως θα έκανε. Μπορεί στο μέλλον να έχουμε υπηρεσίες online FX trading, να μπορεί να κάνει τα ευρώ του δολάριο που τη χρειάζεται πάλι μέσα από την πλατφόρμα του. Κοιτάμε νέα συνδρομητικά προϊόντα, να μπορεί να παίρνει ένα bundle από υπηρεσίες με φτηνότερα τιμολόγια, το οποίο να πληρώνεται σαν συνδρομή μηνιαίως. Ή και η διασύνδεση των υπηρεσιών acquiring σε NBG Pay με τα στοιχεία τους. Να σας δώσω άλλα παραδείγματα που δίνουν πώς οι συνεργασίες και τα κανάλια αυτά μας βοηθάνε. Δάνεια για αυτοκίνητα. Σχεδόν όλα τα δίνουμε μέσα από συνεργασίες με αντιπροσωπείες και με μεγάλες εταιρείες σαν την Toyota ή ακόμα και την AgroTech για αγροτικά οχήματα, για τρακτέρ. Καταναλωτικά δάνεια της τράπεζας. Αν το πιστεύετε, πάνω από τα μισά δίνονται μέσα από συνεργασίες που έχουμε. Με τον Κοτσόβολο, τον Πλαίσιο, πάρα πολλούς συνεργάτες. Πάει κάποιος να πάρει μια τηλεόραση, παίρνει επιτόπου δάνειο στο σημείο πώλησης, χωρίς να χρειάζεται να πάει στην τράπεζα να έρθει στην τράπεζα να αιτηθεί. Τα στεγαστικά μας, πάνω από 20%, και αυτά γίνονται μέσα από συνεργασίες με μεσίτες και με άλλες πλατφόρμες. Και το τελευταίο, για να είμαι και στο χρόνο μου ακριβώς, μιλήσαμε για την ενέργεια. Θεωρούμε ότι υπάρχει πολύς χώρος να βοηθήσουν ενεργειακή μετάβαση εκεί. Εμείς έχουμε πολλές συζητήσεις και στις επόμενες μέρες, εβδομάδες θα γίνει καμιά ανακοίνωση για μια μεγάλη συνεργασία που θα κάνουμε με πάροχο ενέργειας, όπου πλέον στα πλαίσια της προσπάθειας του παρόχου να βοηθήσει την ενεργειακή μετάβαση των πελατών τους, να βάλουν φωτοβολταϊκά για παράδειγμα στη στέγη, να αγοράσουν αντλίες θερμότητας, στα πλαίσια του online journey στο website του πελάτη, θα μπορεί online να παίρνει δάνεια για αυτά τα assets από την τράπεζα, seamlessly, χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε κατάστημα, χωρίς να μιλήσει σε ARM δικό μας, χωρίς να δει πουθενά την Εθνική Τράπεζα. Τα κανάλια αυτά είναι ένα μεγάλο κομμάτι του δικού μας στρατηγικού πλάνου. Θεωρούμε ότι είναι το μέλλον. Πρέπει να είσαι εκεί που είναι η καθημερινότητα του πελάτη. Ο πελάτης σίγουρα δεν θα έρχεται στο κατάστημα για τα περισσότερα πράγματα και θεωρώ ότι ακόμα και τα πράγματα που έχουμε στο κινητό, πολλά πλέον θα πρέπει να είναι στην καθημερινότητα, στα website της καθημερινότητας των πελατών.